Καλημέρα! Παρασκευή 27 Μαρτίου, το πρωινό μας vlog. Είπαμε ότι έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα και στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ θα βγάζουμε vlogs από τα mail που είχαν έρθει από παλιά. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και τίτλο βεβαίως στο vlog. Να πω στην εντό εισαγωγικών φίλη μου πως έμαθα πως με κακολογεί. Κάνατε καφεδάκι, κόσμε! Εγώ είμαι εδώ, Πίνω τον καφέ μου σε ένα πράσινο καυτό φλιτζάνι. Το έχω εγώ, το έχω κάψει. Φοράω αυτό το κολλιέ που μου έχει στείλει η φίλη η Νίκη, ξέρε που μου το έχει στείλει. Είδες, το έκανα πιο κοντό για να φαίνεται στην κάμερα. Και θα διαβάσουμε το mail της φίλης. Κάνατε καφέ? Καυτό. Αγαπημένη κυρία Θέκλα, σας γράφω από μια περιοχή, δεν θα πάω ποια περιοχή μου γράφεις για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Για το εξή θέμα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και περιεκτική. Είμαι Μανούλα, παντρεμένη εδώ και 16 χρόνια και ζω μια φυσιολογική ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της. Τα ευχάριστα και τα δύσκολα. Έχω μια κατάσταση που δεν ξέρω πώς να τη διαχειριστώ τα τελευταία 5 χρόνια. Φιλικό μου πρόσωπο, φίλοι εντός αγωγικών, πάνω υπό πάνω από 20 χρόνια φίλε, η οποία είναι σε παρόμοια ηλικία μαζί μου, δηλαδή στη γύρω στα 40 και οι δύο, εξίσου παντρεμένη, με πολλά πολλά παράπονα από τον σύζυγο, όχι σοβαρά προβλήματα, συμφωνία χαρακτήρων, ήταν πάντα φλίαρη και νευρική, όμως τα προσωπικά της την έχουν κάνει λαϊκά να το πω ζηλιάρα, ανταγωνιστική. Ζηλιάρα πάντα ήταν. Από τα 20 που κάνουμε παρέα, εγώ την αγαπούσα και την συγχωρούσα. Φτάνουμε στο σήμερα. Άρα λοιπόν μα λε ότι μέχρι τώρα, για 20 χρόνια περίπου, κάνει παρέα με αυτή την κοπέλα που είναι επίση στην ηλικία σου, είναι και αυτή η παντρεμένη όπω είσαι και εσύ. Αυτή έχει πάρα πολλά παράπονα με τον άνδρα τη, επειδή όπω μα γράφει, τα διαβάζω, δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρε του, όχι σοβαρά προβλήματα. Αν και η ασυμφωνία χαρακτήρων είναι σοβαρό πρόβλημα και κάποιο είναι καλή ιδέα να, να, παίρνει δράση παρά να παραπονιέται όταν έχει τέτοιο θέμα. Και με, ερχόμαστε στο σήμερα, όπου εσύ Μαθαίνει, γράφει. Έμαθα από συγγενικό μου πρόσωπο ότι με σχολιάζει άσχημα. Κακός, διότι ο βίο μου, θα έλεγα με την παλαιότερη περιγραφή, είναι καθόλου αξιοπρεπή και νοικοκυριμένο. Εννοείται ότι λέει ψέματα για σένα. Και ο γάμο μου τακτοποιημένο σχολιάζει τα έπιπλα μου, τη διαπαιδαγώγηση που κάνω στο παιδί μου, τα ρούχα μου και πολλά άλλα μέχρι που μετέφερε τελευταίως και λόγια σε συγγενικό μου πρόσωπο με αποτέλεσμα να χαλάσουν οι σχέσεις μου εμένα με το συγγενικό μου πρόσωπο. Εγώ την είχα σαν παιδική φίλη και αδερφή. Και παρόλα αυτά με έχει βάλει να είμαι ανάμεσα σε αυτήν και σε ένα στενό συγγενικό μου πρόσωπο. Παράπονα και σχολιασμοί εκατέρωθεν που τα έμαθα και έπεσα από τα σύνοφα. Διότι με πλήρη γνώμονα τη λογική και αντικειμενικά έτσι και αντικείμενα έτσι πολύ ανώτερη και αποτελεσματικότερη στις υποχρεώσεις μου σύζυγικές και γονεϊκές. Λες ότι αντικειμενικά είσαι καλή, είσαι καλή σύζυγος, καλή μάνα και δεν δικαιολογούν να σε κατηγορεί έτσι σε συγγενικό σου πρόσωπο. Δεν βρήκα τον τρόπο να το λύσω το θέμα, παρόλο που το θυμό μου τον έπνιξα απομακρύνθηκα και από το συγγενικό μου πρόσωπο και από αυτή την πρώην φίλη μου. Βεβαίω με το συγγενικό μου πρόσωπο προσπαθώ να κρατώ τις ισορροπίες για χάρη των γονιών μας και των παιδιών μας. Την άλλη κυρία θέλω πολύ να τη βάλω στη θέση της, όμως νιώθω αδύναμη. Ούσα πρόσωπο με ευαισθησίες και ενσυναίσθηση, απλώς πάγωσα τις επαφές και τις λίγες που κρατώ είναι για χάρη του παιδιού της που, που το έχω βαφτίσει και δεν φταίει το μωρό. Έχω προσπαθήσει πολλέ φορέ να τη δικαιολογήσω μέσα μου για χάρη τον παλιό χρόνο μου. Σταθήκαμε μια δίπλα στην άλλη. Όμω είναι πολλά τα καλά. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω μια συζήτηση μαζί τη ή επειδή ξέρω δεν αλλάζει ο άνθρωπο και έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Να κρατήσω μια αξιοπρεπή στάση ασφαλεία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δυσκολεύτηκα λίγο να διαβάσω την επιστολή σου γιατί είναι η σύνταξη λίγο περίεργη. Φαντάζομαι ότι έτσι γράφει Ήσουν πολύ τεταμένη την ώρα που έγραφες. Λοιπόν, να τα ξαναπώ ε, μετά που τα έχω διαβάσει, η κυρία αυτή που μας γράφει είναι μια κυρία γύρω στα 40. Είναι παντρεμένη, έχει παιδί. Εδώ και 20 χρόνια έκανε πολύ στενή παρέα με μια κοπέλα που τη θεωρούσε φίλη τη, που πέρασαν μαζί τα εύκολα και τα δύσκολα. Και τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί πρόβλημα ανάμεσα στην κοπέλα που έστειλε την επιστολή και την φίλη τη αλλά και ένα συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας που έστειλε την επιστολή, στενό συγγενικό της πρόσωπο, επειδή η φίλη της πήγε και έβαλε λόγια στο συγγενικό πρόσωπο και κάθισαν και οι δυο και την κατηγορούσαν. Νομίζω ότι σε ζηλεύουν και οι δύο, και το συγγενικό σου πρόσωπο και η φίλη σου. Από ό,τι κατάλαβα, ήρθε και στάπε το συγγενικό σου πρόσωπο αυτά. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή δεν δίνεις πολλές πληροφορίες. Και αντιλαμβάνομαι ότι φταίνε και οι δύο γιατί λες ότι κρατάς αποστάσεις από το μέσα συγκεκριμένο συγγενικό σου πρόσωπο πιο διακριτικά λόγω του ότι είναι πολύ στενό συγγενικό σου πρόσωπο, από τη δε φίλη λιγότερο διακριτικά αλλά κρατάς μια αλφα επαφή επειδή είστε κουμπάρες, έτσι έχεις βαφτίσει το παιδί. Λοιπόν, έρχεται μια στιγμή που ο άνθρωπος, ο ζηλιάρης, ο ζηλόφθον, ο κομπλεξικός, δηλαδή αυτός που έχει αίσθημα κατωτερότητας, αυτός ο οποίος είναι κουτσομπόλης με, με αρνητικό τρόπο, γιατί το κουτσομπόλιο δεν είναι κακό πράγμα, δεν είναι κακό πράγμα να βρεθούμε και να πούμε τα νέα μας και να σχολιάσουμε την κοινωνική επικαιρότητα, ε. Ούτω ή άλλω το κουτσομπολιό έχει βρεθεί και από ότι βοηθάει, βοηθάει στη ψυχική υγεία και ευημερία του ανθρώπου. Όμω το κακό, κακόβουλο κουτσομπολιό, να μεταδίδουμε ψέματα για ένα πρόσωπο και να λέμε για μια κοπέλα πράγματα που δεν ισχύουν για ένα κοπέλι. Δηλαδή να λέμε αυτή απατάει τον άντρα της, ενώ δεν απατάει τον άντρα της. Ή αυτή είναι πολύ λερωμένη στο σπίτι της, ενώ είναι μια χαρά καθαρο, καθαρό το σπίτι της. Ή αυτή δεν είναι καλή μάνα, ή δεν είναι καλή στο ένα, δεν, δεν φοράει ωραία ρούχα. Ή φοράει πολύ ακριβά ρούχα. Δηλαδή το κουτσομπολιό είναι κοινωνικός σχολιασμός με στόχο να πλήξουμε το καλό όνομα του άλλου προσώπου και τη σχέση που έχουν άλλο, άλλα πρόσωπα με αυτόν τη φιλική ή κοινωνική. Λοιπόν, έρχεται κάποια στιγμή που αυτός που είναι ζηλιάρης και είναι ζηλόφθονος θα φανερωθεί. Κάπου θα πάει να τα πει, που εκεί που θα τα πει θα φτάσουν στα αυτιά μας. Λοιπόν, εσύ έχεις πολύ καλές αποδείξεις ότι η εντός εισαγωγικών φίλη σου σε ζηλεύει και σε φθονεί είναι ξεκάθαρο. Επίση, θα έλεγα ότι και το συγγενικό σου πρόσωπο σε φθονεί. Ειδικά αν είναι και μικρότερη από σένα. Γιατί και κυριαρχεί το στερεότυπο ότι τα μεγαλύτερα αδέρφια ζηλεύουν τα μικρότερα, όμω στην ενήλικη ζωή έχω συναντήσει πάρα πολλέ φορέ μικρότερα αδέρφια να ζηλεύουν τα μεγαλύτερα. Δεν ξέρω τι σχέση, τι διαφορά έχετε. Ενώ αν είσαι εσύ η μεγάλη ή αν είσαι η αν εισαι Λοιπόν, ε, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι ένα συγγενικό μας πρόσωπο, ένας αδερφός μας, μια αδερφή μας μας ζηλεύει ε, και το αντιλαμβανόμαστε σε μια ενήλικη φάση της ζωής μας, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ειδικά αν είναι και πρόσωπο που δεν συζητιέται και πολύ. Γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν μια επικοδομητική συζήτηση και έχει και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ αντιδραστικοί και δεν τους, δεν τους νοιάζει, δεν τους κόφτει, σου λέει δεν με ενδιαφέρει, αρνούνται την πραγματικότητα, ρίχνουν το φταίξιμο πάνω στον άλλον κλπ. κλπ. Ε, Δυστυχώ υπάρχουν σε κάποιες οικογένειες αδέρφια τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ τους. Και να σας πω και κάτι, με βάση τη γενετική, ε, με τα αδέρφια μας μπορεί να μην είμαστε ιδιαίτερα συγγενείς. Με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι, ενώ το αίμα μας δεν είναι τόσο πολύ συγγενικό, με την έννοια του ότι όταν γίνεται η σύλληψη, το παιδί παίρνει μισά γονίδια από τον πατέρα και μισά γονίδια από τη μητέρα. Σε τυχαίο συνδυασμό. Μπορεί να τύχει το, το ένα παιδί να πάρει το α κομμάτι μισά γονίδια από τη μάνα, το β κομμάτι μισά γονίδια από τον πατέρα και το επόμενο παιδί να πάρει τα αντίστροφα. Δηλαδή αυτά τα γονίδια που έχει πάρει εσύ από τη μάνα σου, το, ο αδερφό σου ή η αδερφή σου να μην τα έχει πάρει. Να έχει πάρει άλλα από τον πατέρα σου που δεν έχει πάρει εσύ και αυτά που έχει πάρει εσύ από τον πατέρα σου να μην τα έχει πάρει ο αδερφό σου ή η αδερφη σου και να έχει πάρει άλλα από τη μάνα σου που δεν έχει πάρει εσύ. Καταλάβατε τι εννοώ. Ε, είναι πολύ πιο κοντινή η συγγένεια μεταξύ αίματο, μεταξύ μητέρα και παιδιού παρά αδερφιό μεταξύ του. Αυτό ισχύει. Δεν είμαι ε, γενετίστρια, ούτε είναι η δουλειά μου γενετική, όμω αυτά είναι απλή βιολογία. Η νόμη του Μέντελ είναι αυτή. Ε, όταν γονιμοποιείται το άριο θα πάρει μισό γενετικό υλικό από τον ένα γονέα, μισό γενετικό από τον άλλο, αλλά δεν είναι σίγουρο πως όλα τα αδέρφια θα πάρουν το ίδιο μισό γενετικό από τον ένα και το ίδιο μισό γενετικό υλικό από τον άλλο. Άρα μπορεί με δύο αδέρφια να μοιάζουμε πάρα πολύ, υπάρχουν αδέρφια που δεν είναι δίδυμοι και μοιάζουν σαν δίδυμοι, και εξωτερικά και σαν χαρακτήρε, που σημαίνει ότι έτυχε να πάρουν παρόμοιο γενετικό υλικό και από του δύο γονεί, και υπάρχουν και αδέρφια που δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ του, ή που μοιάζουν πολύ λίγο μεταξύ του, ή είναι πολύ απομακρυσμένη η ομοιότητα μεταξύ των αδερφιών. Ενώ με τον γονέα, ούτω ή άλλω θα πάρει τα μισά γονίδια του πατέρα σου και τα μισά τη μάνα σου. Όποιο μισάκι αν πάρει, πάλι θα είναι από το γονέα σου. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, καλά κάνει και με τον αδερφό σου, την αδερφή σου δεν λέω το φίλο κρατάς μια απόσταση και μια απόσταση διακριτική και για να μπορούν να, να γίνονται οικογενειακέ διεργασίε. Αν η κουβέντα χαλάσει πάρα πολύ, όμω και σε χαλάει πάρα πολύ η επαφή με το συγγενικό σου πρόσωπο, σκέψου την περίπτωση να διαχωρίσεις και εκεί τη θέση σου. Τώρα, όσον αφορά την κουμπάρα σου και, τη φί και φίλη σου εντό εισαγωγικών, λε ότι έχει κάνει την έρευνά σου, άρα γνωρίζει το χαρακτήρα τη και λες ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει και θα σου λέγα και εγώ ότι ο άνθρωπος στα 40 είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Ίσως να ήταν πάντα έτσι και εσύ να τη δικαιολογούσε, να τη συγχωρούσε. Να... ή να μην μάθαινε αυτά που έκανε. Δηλαδή, αν πήγαινε και σηκουτσουμπόλευε σε άλλε φίλε που δεν είναι συγγενεί μαζί σου, να μην ερχόντουσαν να σου τα πω. Ε, η γνώμη μου είναι για το βαφτιστήρι σου. Καλά κάνει να κρατήσει τι τυπικέ επαφέ. Και με κάποιου ανθρώπου που έχουμε τέτοιου δεσμού, γιατί είναι πολύ σοβαρό πράγμα να βαφτεί ένα παιδί, κατά τη γνώμη μου, οφείλει απέναντι στο παιδί να το βλέπει και τα δώρα του να του κάνει, αλλά να είσαι και ένα πνευματικό πρόσωπο στη ζωή του παιδιού. Ε, κράτησε τι αποστάσει σου. Ε, μέσα σου θα λήξει αυτή η σχέση, δηλαδή πλέον δεν θα είναι κολλητή σου φίλη, θα είναι φίλη φιλτραρισμένη. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δηλαδή με κάποιους ανθρώπους όταν καταλάβουμε ότι δεν ταιριάζουμε πλέον ε, μπορούμε να μην τους εξηγήσουμε ότι ξέρεις εγώ πλέον δεν νιώθω τα ίδια έντονα φιλικά συναισθήματα για σένα που ένιωθα προηγουμένω, αλλά εξακολουθώ να σε αγαπώ ως άνθρωπο, μπορεί να το δείξουμε τις πράξεις μας, δηλαδή να είμαστε ευγενικοί, ε, χαριτωμένοι, αλλά όχι κολλητοί. Δηλαδή οι σχέσεις όλες και η φιλία παίρνουν από διάφορες φάσεις και έχουν και κάποιο κύκλο ζωής ε, οι σχέσεις. Μπορεί να έχετε φτάσει στο τέλος της φιλία σας και να παραμείνει μια κατάσταση που να είσαστε ως γνωστές και ως κουμπάρες με όχι και πολύ τυπικές σχέσεις. Μην νιώθεις ενοχές να το κάνεις αυτό και σίγουρα μην κρατάς μέσα στη ζωή σου ανθρώπους οι οποίοι σου φέρονται με έντονη επικριτικότητα, ανθρώπους που λένε άσχημα πράγματα για σένα, ανθρώπους που σε κακολογούν. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοιους εντός με τίποτα. Καλημέρα!